Καλησπέρα. Ονομάζομαι Σπύρος Δομπιλάκης, όπως ακούσατε, και μου αρέσει να ταξιδεύω. Έχω πάει στην Κίνα, έχω πάει στο Μαρόκο, Ταϊλάνδη, Ισλανδία, Βραζιλία, Ιαπωνία. Έχω πάει εδώ. Ναι. Η ζωή μου είναι αυτό. Είμαι μηχανικός πατεντών σε μια πολυεθνική στην Ελβετία. Ξυπνάω το πρωί, ψάχνω πατέντες, διαβάζω πατέντες, σχολούμαι πατέντες. Μέχρι που μια μέρα αποφασίζω να κάνω κάτι διαφορετικό, εμφανίστηκε ο συγκεκριμένος μοντάνι και μου λέει «Αυτό το έχεις δει». Βέβαια, και περίσσουμε από την λίγο υπερβολή να πάμε δύο άτομα παρέα μέσα σε ένα αμάξι. Το Mondial Rally είναι ένα ράλι ανθρωπικού χαρακτήρα. Ξεκινάνε τα αμάξια από την Ευρώπη και οδηγάνε μέχρι το Λάμπαρτ όλη την πορεία με σκοπό να μαζέψουν χρήματα για κάποιον ευγενή σκοπό. Επιλέγεις μια μη κυβερνητική οργάνωση και δίνεις τα λεφτά σου εκεί. Οπότε η όρη είναι ότι πρέπει να έχει ένα τελείως ακατάλληλο αμάξι για το κάνει. Πρέπει να είναι μικρότερο από 1000 κυβικά έως 1000 κυβικά ή να είναι τελείως λάθος αμάξι γι' αυτό. Δηλαδή, υπήρξαν ομάδες που το κάνανε με Ferrari, με λιμουζίνες, με πυροσβεστικά, με κάτι που δεν έπρεπε να το κάνουμε. Οπότε, εμείς άρχισαμε να το ψάχνουμε, το λέγαμε στους φίλους μας, ελπίζουμε να πάμε δύο άτομα είναι υπερβολή, γιατί δύο άτομα μέσα στο αμάξι λέμε, ή θα σκοτωθούν ή θα καταλήξουν στο ζευγάρι. Οπότε, δεν σέβεται την υπερβολή επίσης για τόσο μικρό αμάξι. Και ψάχνουμε το τρίτο άτομο.
έκλεισε η ομάδα. Ήμασταν οι τρεις. Τώρα μας είπε το επόμενο βασικό, ήταν ότι δεν είχαμε μάτς. Ελλάδα χωρίς το μάτς δεν γίνεται. Οπότε κάναμε μια παρουσίαση, ρωτήσαμε να εξηγούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τι ψάχνουμε ακριβώς. Και με αυτά θέλαμε να προσεγγίσουμε εταιρείες για να μας δώσουν τα μάτς. Εκείνες τις μέρες διαπιστώνουμε ότι γίνεται η έκκληση από το κίνητο στη Γενέβη. Εμείς ήσουμε στην Ελβετία. Γινόταν η έκκληση από το κίνητο στη Γενέβη και στέλνουμε τον Γιώργο να πάει να προσεγγίσει εταιρείες με αυτό. Οπότε ξεκινάει αυτό το παραμύθι, ότι πάει σε εταιρείες, έχει τη λίστα μετά. Και ένα μάτσι για μα κάνει και τέτοια, πάει εκεί και λέει: πολύ ωραίο αυτό το μάτσι. Άρα δεν μπορεί να πάει στη Μογγολία. Δεν κοιτούσε να φύγει ο περίεργη. Τέλος πάντων, πήραμε, καταφέραμε, πήραμε κάποιες επαφές, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό γιατί μετά μιλήσαμε απευθείας με άτομα μέσα στις εταιρείες. Και δεν μπορούσε αυτή τη διαδικασία, κάποιοι ήταν ενθαρρυντικοί. Φτάσαμε με δύο εταιρείες να μιλάμε, να θέλουν να μας δώσουν το αυτοκίνητο. Αλλά είναι λίγο περίεργο όμως πολύ εθνική. Δηλαδή αυτά τα πράγματα παίρνουν πολύ χρόνο. Συνήθως μας έλεγαν ότι είναι το marketing, πρέπει να πάει στα κεντρικά στην Ιαπωνία. Ναι, τα κεντρικά στην Ιαπωνία ήταν ναι, αλλά το αυτοκίνητο σε αυτό το μοντέλο το φτιάχνουμε στην Ιταλία, παίρνουμε την έλλειψη από την Ιταλία. Οπότε έπαιρνε μήνες, ξέρω εγώ, και έχουμε φτάσει προς τις 10 μέρες πριν το deadline για την εγγραφή στο ράλι, και δεν έχουμε αυτοκίνητο. Οπότε τους βάζουμε να κλείσουμε το βουνό και λέμε ότι θα μας πούμε την Παρασκευή, εμείς θα πάμε με άλλη λύση. Προφανώς δεν πέτυχε. Οπότε πήγαμε στην άλλη λύση, η οποία ήταν να αγοράσουμε το μάξι. Οπότε ξεκινάμε να βλέπουμε αγγελίες, να πάμε να ψάχνουμε κλπ. Καταλήγουμε σε μια λύση. Πάμε να το πάρουμε, πάλι ο Γιώργος δεν πήγε. Την ώρα που πάει να το κάνει, ο Ντάνιελ, ο πλήρωτος της ομάδας, μας στέλνει μήνυμα στο WhatsApp και λέει ότι να κάνετε δεν το αγοράζει. Γιατί αυτό το αυτοκίνητο παίζει το πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά. Για να ένα πράγμα δεν θέλει όταν είσαι στην εσερή είναι ένα μάξι που να έχει πρόβλημα με ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και τέτοια. Γιατί άμα πάθεις λάστιχο, προφανώς και μπορείς να το φτιάξεις. Αλλά άμα πάθει κάτι ο εγκέφαλος, δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να σε βοηθήσει. Εκεί το παρατάς και το παρατάς. Οπότε εμείς έχουμε παγώσει, είμαστε γύρω στις 5 μέρες στην ώρα, και λέμε δεν έχουμε μάξι. Πέφτα στα καπάκια, μας στέλνει ο Ντάνιελ το επόμενο μήνυμα και λέει έχω βρει αυτό το ψάχνω. Είναι σε μια άλλη πόλη, ελάτε με βρείτε εκεί σε μια ώρα να το δούμε. Παίρνουμε κι εμείς το τρένο, πάμε εκεί. Σε ήταν ένα Nissan Leaf, το οποίο το έχει ένας Ιρακινός που είχε ένα γκαράζ εκεί. Μας φάνηκε λίγο περίεργη η ιστορία, τέλος πάντων το βλέπουμε, είχε περάσει το αντίστοιχο πτέρυγο. Είναι αρκετά σημαντικό έλεγχο στην επαφή την προηγούμενη εβδομάδα. Μα πήγε το κοιτάμε, βγάζουμε φωτογραφίε, τα στέλνουμε στου δικού μα γνωστού κτλ. Και τέλει το κλείνουμε και το αγοράζουμε. Αυτό είναι το αμάξι που επιλέγουμε. Βέβαια το δεν like το έχουμε χάσει, γιατί ήταν Παρασκευή βράδυ και εμεί καταφέρουμε να γραφτούμε σε από το πρωί. Οπότε πρέπει να είμαστε από το κέντρο με το άκου. Τώρα έγινε, δεν έγινε. Τελικά Δευτέρα πρωί μα φέρνουν εδώ, μα φέρνουν λεντά. Οπότε έρχεται η συνειδητοποίηση μα ότι τώρα έχουμε αμάξι, τώρα δεν υπάρχει. Άλλος δρόμος πρέπει να το κάνουμε. Οπότε ξεκινάει και μια παράνοια μαζί με αυτό.
τι σημαίνει το πραγματικό ταξίδι. Πρώτη στάση μας στην Τουρκία. Ξεκινάμε να κάνουμε πολλά χιλιόμετρα την Τουρκία. Ο Κωνσταντινούπολη μας θυμίζει αυτό που κάνουμε που έχει γίνει απόφερ. Ωραία, το αρέσει η ιστορία μας, το θυμίζει η Τζάβα. Συνήθισαμε να προηγούμε μετά το βόρειο κομμάτι της Τουρκίας. Πάμε στα Βεσίδα, πάμε στην Παναγία της Τουρκία, ήταν πολύ ενδιαφέρον αέρα. Και ξεκινάει αυτό το παιχνίδι, φασινιστή με το γενοδολάριο, που να πετύχει σε άλλε ομάδε. Το οποίο είναι κάτι που σε έχει να μην ξέρει κανένα, σταματά, βρίσκει του δικού ανθρώπου, έτσι τι ιστορίε και τι πράξει και κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση σε αυτό. Για εμά που είμαστε εκεί, οι υπέρυπτοι ήταν πρώτη φορά ομάδα. Οι περισσότεροι από τι ομάδε μετά από αυτό, πάνε στο Αζερβαϊτζάν για να πάρουν το φέρι να περάσουν στο Τουρκμενιστάν είτε στο Καζακστάν. Εμεί βέβαια επιλέγουμε τον άλλο δρόμο. Επιλέγουμε να πούμε μέσα στο Ιράκ. Το οποίο ήταν μια καταπληκτική επιλογή για μένα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ θετική. Όλοι δείχνουν ενδιαφέρον, ρωτάνε πώ είναι στο σπίτι μα, τι άποψη έχουμε εμεί για αυτού. Όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χώρα. Εδώ είναι μια φωτογραφία από την Περσέπολη, από μια άλλη ομάδα. Απλά για να δείξω τη διαφορά μεταξύ των συλλογικών αμαξιών που οδηγούσαν σε αυτού του δρόμου και των δικών μα αμαξιών που οδηγούν εκεί πέρα. Οδηγούμε σε διάφορα παλιά τέλο πάντων στο Ιράν. Πάλι βόρεια κοντά στην Καθπία, φτάνουμε μετά και πήγαμε στο Τουρκμενιστάν, που είναι μια πολύ περίεργη χώρα. Είχε δικτατορία μέχρι πρόσφατα και ακόμα είχε περίεργο καθεστώ. Εκεί συναντούμε πάλι άλλε ομάδε και επιλέγουμε να κάνουμε κονοπόρη να οδηγήσουμε παρέα, γιατί θέλουμε να πούμε στην Έλληνα. Βέβαια στο Τουρκμενιστάν έχει του χειρότερου δρόμου που μπορούμε να συναντήσουμε. Ή που συναντήσαμε εμεί τουλάχιστον στο ταξίδι. Το οποίο είχε κάτι το πληρώσαμε, γιατί ξυπνάμε με όλα τα μάτια μαζί να πάμε στην έρευνα. Σταματάμε σε ένα χωριό να πάμε νερά. Και βλέπουμε και αυτό το δράκο. Ψάχνουμε πολύ καιρό να έχουμε και μας κοντά για το μάτι. Και σταματάμε την αγοράζω, την κυρίζω μόνο χαρά να την πάρουμε στα μάτια. Και εκεί διαπιστώνουμε ότι η σκάλα μας έχει υποχωρήσει. Από εκεί που έπρεπε να είναι, έχει φύγει όλη πίσω και έχει σταματήσει πίσω από όλη. Οπότε δεν είναι. Ξαφνικά αρχίζουν να ρωτάνε του ντόπιου εκεί για εργαλεία κλπ. Πώ θα μα βοηθήσουν, στην νοηματική. Προφανώ γιατί δεν μιλάνε κάποια άλλη γλώσσα. Δεν είχαμε κάποια κοινή γλώσσα. Καθόμαστε γύρω στι 2 ώρε να το μαστορέψουμε. Τέλο πάντων, το βάζουμε προσωπικά να φέρουμε. Προφανώ και για άξιμα να συνεχίσει, γιατί δεν ξέρουν τι έχουμε πρόβλημα. Εν τέλει το βράδυ καταφέρνουμε, του βρίσκουμε και κατασκευούμε όλοι μαζί στι πύλε τη κολάσεω. Η πύλη τη κολάσεω είναι μια τεράστια τρύπα στο Τουρκμενιστάν, την οποία είχαν ανοίξει οι Σοβιετικοί για να βγάλουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Τελικά το κοίτασμα του φάνηκε ότι δεν είναι αξιοποιήσιμο, την βάλανε φωτιά. Και εδώ και 40 χρόνια. Δεν είναι το πόσο χρόνο είναι το πράγμα. Τέλο πάντων, μετά από αυτό, φεύγουμε από το Τουρκμενιστάν όλοι μαζί, προχωράμε στην επόμενη στάση μα που είναι το Ουζμπεκιστάν, όπου είναι πολύ χειριστικό για τα δεδομένα τη περιοχή. Έχει αυτά τα πολύ ωραία σπίτια χωμάτινα με ξύλο κτλ. Έχει του διάφορου ναού και τέτοιου που αξίζει να επισκεφτεί. Είχαν και το άλλο κακό ότι είχαν πρόβλημα με τη βενζίνη. Έχουν να αγοράζουν βενζίνη στη μαύρη αγορά, να πάνε με την και πέτρε στο Τουρκμενιστάν. Πάντω όπω και να έχει το απολαμβάνω, έχει πολύ ωραία τοπία. Και κάνουν διάφορε τάσει. Σταματάμε και σε ένα χωριό που βρίσκεται εκεί για να φτιάξουμε τη σκάλα μα που έχει φύγει από την προηγούμενη χώρα. Το οποίο είναι στη μέση που θέλει να κάπου για να το φτιάξουν. Εκεί συμβαίνει και το εξή, μα προσφέρουν νερό αυτή από ένα πηγάδι. Εμεί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα, γιατί δεν μπορούμε να του προσβάλλουμε, δεν ξέρουμε πώ να το πούμε και αυτά. Πήρουμε από το νερό. Και εκεί ξεκινάει το πάρτι για εμά. Οπότε έτσι έχουν κάποια προβλήματα. Σε επόμενε μέρε θα παίρνουν πιο χαλαρά ακριβώ και δεν είμαστε θέση να οδηγούμε. Οπότε κάνουμε λίγο τουρισμό. Βλέπουμε όλα αυτά που αξίζουν να δει στο Ουζμπεκιστάν. Ευτυχώ που είμαστε στο Ουζμπεκιστάν και είχε πράγμα που δεν έχει κάνει. Βέβαια στο προγραμμό ήρθαμε στο Καζακστάν και η κατάσταση χειροτερεύει. Έτσι ο Γιώργο μπαίνει στο νοσοκομείο. Και αρχίζει πάλι το παιχνίδι γιατί αυτή μιλάμε γλώσσα και εμεί μιλάμε αγγλικά. Εν τέλει δεν ξέρω τι καταλαβαίνω.
τα παιδιά κάτω, η οποία του έλεγε η Ελίζα, ότι χρειάζεται να κάνουν 10 μέρες φυλακή στο Ουσβεκιστάν με την εξοπλισμό του. Εμείς δεν είχαμε τέτοια φυλακή. Μετά από το που μπαίνουμε στη Ρωσία, η οποία είναι τελείως διαφορετικό τοπίο, ξαφνικά έχει δέντρα, ποτάμια, ένα τοπίο μας θυμίζει τον Καναδά, πολύ όμορφο, που είναι ο κύριο του οποίου επισημαίνει την υποδοχή του. Και επιτέλους θα καταφέρουμε και φτάνουμε Μογγολία. Βέβαια δεν τελειώνει εδώ, γιατί έχουν μείνει 2.000 χιλιόμετρα περίπου off-road να οδηγήσουν. Εδώ ξεκινάνε τα πραγματικά προβλήματα για τις περισσότερες ομάδες. Οπότε αρχίζονταν αυτά τα μία και το μία μετά την άλλη, ότι απολύνονται, σταματάνε, έχουν θέματα ή αναγκάζονται να κάνουν επεμβάσεις στα μάξι του έτσι λίγο πρωτόγονες θα έλεγα. Εμείς βέβαια τρέχουμε χωρίς προβλήματα στη ΣΤΕΠΑ και έτσι έλεγα πολύ ευχάριστη πολύ δυσκολία στην οδηγή. Ούτε συναντάς ποτέ σου κάτι μπορεί να συμβολίζει στον δρόμο. Βέβαια, ό,τι και να συναντούσαμε εκεί, μας φαινόταν κάτι καινούργιο και μας εντυπωσιάζει κάθε φορά. Βέβαια, με τη βοήθεια και τον τόπο, καταφέρουμε να πείσουμε τον δρόμο μας και μετά από μια εβδομάδα οδήγησης, εν τέλει τερματίζουμε. Φτάνουμε στον Λαμπατό. Είναι 35 μέρες μετά και 15.000 χιλιόμετρα από την εκκίνηση. 15.000 χιλιόμετρα για να σας δώσω μια εικόνα, ο σημερινός είναι περίπου 40.000. Αυτό έχουμε κάνει περίπου το 1 τρίτο με αυτό το αμάξι χιλιόμετρο, το οποίο σου δίνει μια άλλη διάσταση. Καταλαβαίνεις ότι η τέλεια πρέπει να είναι μόνο στο μυαλό σου και ότι μπορείς να τα κάνεις. Και τώρα έρχεται το άλλο και μου λέτε, ωραία, όλα αυτά που κάνετε. Και εδώ γιατί είσαι. Τι σχέση έχει αυτό με το καριέρα την έχει άλλο, όλα αυτά που θέλει. Οπότε θα πω τι κέρδισα εγώ από όλα αυτά. Το πρώτο είναι ότι κερδίζεις επαφές. Γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο, διαφορετικό που δεν ξέρεις που μπορεί να σου χρειαστεί. Το πρώτο είναι όλοι αυτοί οι 100 τρελοί που γνωρίζεις από το ράδιο, οι οποίοι αγαπάνε το ίδιο πράγμα με σένα. Μιλάς το ίδιο πάθος με αυτό, είναι από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρεις πότε. Εντάξει, δεν είναι NBA, δεν είναι στρατόπος, αλλά όταν κάποιος φτιάχνει το αμάξι στη μέση σελήνη μου, το θυμάσαι μετά από εκεί. Πέρα από αυτό ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται. Ήταν οι ελληνικοί επενδυτικές, ήταν οι πρεσβείες, ήταν όλα αυτά τα ονόματα που είναι αυτοκίνητο, που είναι χημεία. Με όλες τις μηχανολόγες με την υποστηρική μήνα δεν καθόλου κανείς. Κακή έκπαση. Από όλες αυτές τις διαστάσεις που μας παίρνει σε επαφή με κόσμο. Το δεύτερο πράγμα είναι τα soft skills. Οι όλες αυτές τις δεξιότητες που παίρνεις από ένα τέτοιο ταξίδι. Το πώς μαθαίνεις να προγραμματίζεις, το πώς μαθαίνεις να επικοινωνείς με κόσμο που δεν μιλάει την ίδια γλώσσα. Το πώς διαχειρίζεσαι όλες αυτές τις καταστάσεις. Αυτό είναι κάτι άλλο που παίρνεις από αυτό το ταξίδι. Το άλλο είναι ότι έχουμε επαφή με όλα αυτά τα καινούργια μέσα. Ανέβασα μια σελίδα, η οποία μέσα σε ένα μήνα έφτασε στην αρχή 6.000 views. Και είχαμε σελίδα στο Facebook, η οποία επίσης έχει πει 300 στο πλήσιμο που τρέχαμε. Και πώς μαθαίνεις και να κινείς όλο αυτό, πότε πρέπει να κάνεις το κάτι από αυτό, πώς να δεχτείς άλλες εταιρείες αυτό. Έχουμε μια χαρακτηριστικά στην ιστορία, όταν είχαμε κάνει το post για το οποίο έφερε για την Ισάν και η Ισάν μας έκανε live. Θυμάμαι ότι η Ειρήνη με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Εσύ πίσω πρέπει να αυτό, η Ισάν μου έκανε live. Ναι, πολύ ωραία. Τι πολύ ωραία. Έχουν 9 εκατομμύρια likes, τα σχολεία με την δικιά σου περίπτωση 300. Οπότε καταλαβαίνεις και τη δυναμική πίσω από όλα αυτά, πώς που βγήκε. Και στο τέλος, όταν τερματίσαμε στο τελευταίο post, που οι cool earth έχουν οι μη κυβερνητικοί που με στηρίζανε, μας έκανε κόμμα και λες, δηλαδή αυτοί παρακολουθούν όλα αυτά που κάνω εγώ. Και μαθαίνεις να παίζεις με όλα αυτά τα πράγματα. Επόμενο ήταν το πρώτο που μάθαμε. Ότι όλο αυτό είναι ένα μεγάλο πτώσιο. Το μαθαίνεις να το κάνεις, δηλαδή φτιάχνεις τα concept.
6.500 ατυχήματα ετησίως, τους 2.000 θανάτους, τους 500 παραπληγικούς σαν παραγωγική χώρα που είμαστε σε όλη την επικράτεια και μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Σαν πρωτοβουλία, στηριζόμενοι και υποστηριζόμενοι από εταιρείες, αντιπροσωπείες και όλα αυτά που έχεις γνωρίσει από τότε.